φέτος φίλε. Φετώνει. Φετώνει. Κάνει live στο Instagram. Κάνω και live ποζάρει στο Instagram. Και τον βλέπει ο άλλος, δηλαδή. Είσαι κούκλος μπαμπά, το ξέρω κορίτσι μου. Καλησπέρα σας, είναι το ντουέτο 107,4. By Libero. Αύριο έχουμε All Star Game. Δηλαδή, αυτό πώς κατάφερε και το έκανε. Αύριο είμαστε παίζω, αύριο είμαι All Star Game. 107,4. Ναι, ρε φίλε, έτσι το λένε. Του έτο 107,4 by Libero είπε. Ναι. Ξεκινάμε βασικά. Δηλαδή, άλλαξε το όνομα του σταθμού. Ναι. Ωραία, και έκανε την εκπομπή μα Libero. Ναι. Αυτό έκανε. Λάθο. Α, το πάρουμε από την αρχή λοιπόν. Κατ. Κατ. Με κοιτά, Μάριο. Α το πούμε. Αν δεν είναι γυαλό, και θέλω να γελάσω αυτέ τι μέρε. Λοιπόν, Σταύρο. Θέλουμε 6 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Βεβαίως, θα σου δώσω και άλλα 3-9. Δεν έδειξα για να πεις. Λοιπόν. Εσύ ένα κάτω από 9 δεν πάω σου τόσο γέννη. Έχουμε πολλά θέματα. Γίναν πολλά πράγματα αυτές τις δύο τελευταίες μέρες. Τι έγινε. Το σημαντικότερο είναι ότι αύριο παίζω στο All Star Game, στο έκτομο All Star Game της καριέρας μου. Ναι, εκεί που παίζουν οι βετεράνοι Γιάννη. Φανέλα All Star Game, τα φοράω. Αύριο στις 5 στο Palette Sport. Πώς κάνει παρέλαση με τον ομάχο που πατάει στον δρόμο. Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα κάνει. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Είμαι τώρα στα 38, στα 39 ετών. Και παίζω σαν έφηβος. Έφηβος. Να σου πω κάτι. Ο Ντίνο Τζοφ έπαιζε μου τη διάρκεια στην ηλικία σου. Ξέρεις ποιος είναι ο Ντίνο Τζοφ? Βέβαια ξέρω. Ποιος είναι ο Ντίνο Τζοφ? Ο τερματοφύλακας. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο ρε φίλε. Ποδοσφαιρική κατά βάθος. Πολύ μπροστά είμαι. Δεν είσαι πολύ μπροστά. Απλά έβλεπε κανένα μουντιάλ όταν είσαι μικρός. Γιάννη Αλάνη. Το Αλάνη πρώτα ακούστηκε για μένα και μετά για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Για να ξέρετε. Ναι, όταν κερδίζαμε. Γιατί όταν χάναμε, Γιάννη Αλάνη τάπινες πάλι. Δεν χάναμε, ναι. Γιατί χάναμε. Δηλαδή, έκανα 8 ήττες στον χρόνο και κέρδιζα 40 μάτσα. Και πάντα χάναμε στον ημιτελικό. Τι να κάνεις. Λοιπόν, έχουμε αύριο το All Star Game. Να ξεκινήσουμε λίγο με στο αυτό. Στο οποίο συμμετέχει ο Γιάννης. Στο οποίο συμμετέχουν το Σαββατοκύριακο. Δεν μας το είχε πει την προηγούμενη φορά. Το τέσσερις ώρα παίζουν τα παιδιά με τα καρότσια έναν αγώνα Όλυμπος και ο Κίσαβος. Έτσι ονομάσαν τους Βόρειους και τους Νότιους. Έτσι ένα All Star Game και αυτούς. Βόρειους και Νότιους παίζουν. Ναι, ρε παιδί μου, έτσι μοιράζονται οι All Star Game. Mm. Δεν έχουμε Ανατολική Δύση εμείς εδώ. Να είστε ορθογόνιο προς τα κάτω. Ναι, εντάξει. Στις 5 παίζουν οι Rising Stars με τους Βετεράνους. Δηλαδή η δικιά μου η γενιά εναντίον τους 22χρονους που παίζουν Α1, δηλαδή τα τρεχαντήρια. Πέρυσι τους ρίξαμε 30 στο κεφάλι στην Πάτρα. Και την Κυριακή έχουμε το All Star Game των αντρών στις 4, γιατί στις 7.30 παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, για να μπορέσουν να τα δουν και τα δύο τα παιχνίδια. Στο Palette Sport γίνεται. Να έρθετε, θα είναι φανταστικά, είναι μια φορά το χρόνο αυτό και συνεχίζουμε. Αυτό είχα να πω. Να πούμε ότι έγινε η κλήρωση στο γύρο, στο Champions League του μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΚ, δηλαδή πόσο φάρδος έχουμε. Φίλε, αυτή την κλήρωση ήθελα. Όλοι θέλουμε αυτή την κλήρωση. Για να γλιτώσουμε τα έξοδα μετακίνηση και ξεκινάμε τα βασικά. Όχι, αυτό δεν το σκέφτεσαι. Και μπασκετικά. Μπασκετικά σκέφτεσαι ότι με την ΑΕΚ. Έχω μετρηθεί και έχεις μετράω. Έχεις μετρηθεί, ξέρεις. Πρώτο παιχνίδι πού είναι? Εδώ βέβαια. Εδώ, αν είναι ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι. Μισό πόντο. Οπότε καλό είναι αυτό. Όχι. Δεν είναι μισό πόντο. Όχι. Μπορώ, με πόσους πόντους πιστεύεις ότι. Με πάνω από 10. Με πάνω από 10 περνάμε. Δηλαδή, άμα κερδίσουμε με 9 πόντους, οι άλλοι δεν θα χωθούν. Δεν θα αγωθούν. Όχι, βέβαια. Και άμα είναι στο 30 και είμαστε σοπαλία στο δεύτερο παιχνίδι, δεν θα αγωθούν. Σου λέω πώς γίνεται αυτό. Γιατί έχω παίξει σε τέτοια μάτς. Γιατί παλιότερα έτσι πήραμε και την πρόκριση στο πρώτο μου παιχνίδι. Στο πρώτο μου επαγγελματικό. Όχι, με τη Χαποέλ Τελ Αβίβ. Είχαμε χάσει εκεί πέρα 12 ή 13 πόντους. Και κερδίσαμε εδώ ένα πόντο παραπάνω. Και ήταν το πρώτο μου παιχνίδι που έπαιξε με τον ΠΑΟΚ το 1994. Μάλιστα. Ο Μπαλογιάννης που βρίσκεται στη Σύνδο. Στη Σύνδο, εκεί είναι. Τι είναι. Γεια σου Ιωάννης, 77. Αυτό ήταν η αυτή ήταν η κλήρωση. Εντάξει, την Τρίτη. Όχι, πότε έγινε ο αγώνας με την Τενερίφη.
Παρασκευή, Τετάρτη. Ευτυχώς δεν πέσαμε την Τενερίφη. Τρίτη. Τρίτη έγινε η Τετάρτη έπαιζε η ΑΕΚ. Τετάρτη έπαιζε και η Παγκοπανίου και η Μοναθήνα. Ναι. Και τρίτη Μοναθήνα, τέλο πάντων πάμε. Είδε, τρίτη Τετάρτη έφυγα, δεν σε πούλησα. Εμένα τι να μου πούλησε. Πουλέσαι το λαό σου πουλά. Τι να μου, για δουλειά πάω. Τι να κάνω. Αυτά τα βίντεο ντοκουμέντο μη σε παρασέλνουν, μη σε παρασέλνουν. Ο Παναθηναϊκός που παίζει. Δεν σε είπα να βάλει τον Παναθηναϊκό. Μπιλί, βάλ τον Παναθηναϊκό, ρε. Τελείωσε το κινητό σου. Δεν τελειώνει το κινητό μου. Παίζει στο συνδρομητικό, μην το πούμε. Με άλλη διαφήμιση. Αφού μας δίνει διαφήμιση. Α, ναι, στο Νόβα. Όχι, ρε, εντάξει. Νορμάλ, δύο συνδρομητικά έχει. Το Νόβα που έχει Ευρωλίγκα. Ναι. Και Champions League. Και κάποια, όχι, δεν έχει πλέον μπάσκετ καθόλου. Έχει Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα και Champions League. Και... Α, το Κοσμοτέ δεν έχει Champions League. Όχι. Όχι. Έχει το ελληνικό πρωτάθλημα. Το ελληνικό πρωτάθλημα τρεις ομάδες και το υπόλοιπο η ΕΡΤ. Μάλιστα. Έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Αυτό τι χάζω είναι. Αντί να είναι όλες οι ομάδες. Αφού είναι λαμόγια Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αφού δεν κάνουν κεντρική διαχείριση. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο τα χιλαμόγια. Ναι. Κατάφεραν και είχαν κεντρική διαχείριση πόσο καιρό. Στο μπάσκετ ποτέ. Ποτέ, στο ποτέ, ποτέ. Συχαμένοι. Θα λείψει τώρα τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ένα εκατομμύριο να μοιραστούν οι άλλοι. Σαν δεν τρέπονται λίγο. Εντάξει, αυτοί οι χαζοί είναι τζάμπα, βάζουν τα λεφτά που κάπου να τα παίρνουν και κάποιοι. Εντάξει, ρε Γιάννη, κάνει ένα εκατομμύριο λιγότερο μπάτζετ. Είναι ανταγωνιστικό αυτό που γίνεται. Εντάξει, ένα έκανε 3 εκατομμύρια Ολυμπιακό μπάτζετ λιγότερο και για αποκλειστή. Απλήρωτη είναι. Είναι και απλήρωτη. Εχθές τους τη φόρεσε ο Γιάννης Σφερόπουλος. Ναι, αυτό που θα το να πω και πάει ο ΠΑΠ, κόβει τις χορηγίες από όλους. Ναι. Ωραία στο μπάσκετ και τα δίνει όλα στον Παναθηναϊκό για ονοματοδοσία. Και ο ΠΑΟΚ είναι μείον 350. Κάτσε ρε φίλε, τι κάνεις. Τι κάνεις. Έτσι είναι αυτά. Δεν είναι έτσι φίλε. Θα πρέπει να σκέφτονται το γενικότερο καλό του αθλήματος. Πιο γενικότερο καλό μου. Με αυτό σου λέω. Δεν σκέφτονται, αλλά θα φάνε πολύ. Είναι δικαστήρια εδώ, ζημένα το ένα το άλλο. Όλοι αθώοι, δεν γίνονται αυτά. Όλοι αθώοι. Όλοι αθώοι. Εκτός από έναν έτσι για λίγο. Όλοι αθώοι. Εγώ πιστεύω στη Β' Εθνική είναι όλα άντερ. Κατηγορούν άδικα τον Γιάννη τον Νόπα ότι στην υπηρεσία στον Εγκυνιακό στηρίζουμε την προσπάθειά του να βγει καθαρός από αυτήν την λέλαπα. Αυτό το στημένο παιχνίδι που... Σε αυτόν είναι στημένο παιχνίδι. Τι? Τον κυνηγάνε. Τον κυνηγάνε, ναι. Τον κυνηγάνε. Εμείς στηρίζουμε Γιάννη Νόπα και εννοείται ότι είμαστε υπέρ του πανηγυριού του Εγινίου. Εκπληκτικό. Ξέχασα, μάλλον τον ξέρω by όνομα γιατί έριξε μια τόγκα στο καφτατζόγλιο. Τόγκα ο Γιάννης αποκλείεται. Μάλλον κάποιος στο καφτατζόγλιο δεν πήγε να το... Δεν πήγε να τα εισπράξει, στο Γυναικό ΠΑΟΚ. Στο Γυναικό ΠΑΟΚ. Αυτό δεν ξαναπέξε από το Γυναικό Καθατζόγλιο. Ναι, για να. Και λέει να το κάνει. Σαν είναι. Ήθελε και βραδινή ώρα για να έχει πολλού ΠΑΟΚ. 12 άτομα πήγαμε στο γήπεδο. Πω. 12 άτομα. Το πρίγκεφτη που πήγαινε εκεί, βάζε κόκκι και πήγαινε την μπάλα από μέσα. Το ίδιο που έκανε πέσει. Τα συμφέτο σα πάντα το έκανε πέσει από το Γυναικό. 5-1, πόσο γυρίξει. Κάτι τέτοιο. Τι είναι. Θα δούμε Παναθηνακό. Τι γίνεται, έχει ξεκινήσει, τελειώνει τώρα. Τι είναι, εγώ θα το πατήσω. Φαίνεται παχτσί Παναθηναϊκός. Είμαι ο Γιαννούλης ρε φίλε. Έχω ανθρώπους που κάνουν πράγματα για μένα. 34-28 το παλεύει ρε. 34-28 τι είναι. 36-26, λάθος. 33-26. Όχι, 34-28 πρέπει να είναι. Τι να πω. Εντάξει, το παλεύει. Ναι. Χλέψιμο του Γκούντουριτς. Πάμε για... Από τον Καλάθη κιόλας πάει. Χαμένο τρίποντο από τη Μακάμπη 34-28 συν 6. Και Μακάμπη ρε, Φενέρ, συγγνώμη. Είδα κίτρινα εκεί, είδα μπλε. Που πας ρε. Που πας βρε Καραμίτρο. Που πας βρε κοντοπιθαμί. N1. Στο συν 8 με Γκουντούριτς είναι αυτός. Ή Κάλινιτς. Κάλινιτς, αυτός με στραβό το στόμα. Πιχτάρα. Ο οποίος τον πήραν άργο εδώ τώρα στο Ευρωμπάσκετ του... Τι έχουμε τώρα, 19, 15 νομίζω, τότε που είχαμε καλή ομάδα που κατεβήκαμε και παίζουμε, πώς το λένε, τον πήραν σαν 12ο παίχτη στην εθνική ομάδα, τραυματίστηκαν 2-3 και πήραν αυτόν και δεν μέσα. Έχει παίξει δευτερόλεπτο και με την Ελλάδα μπαίνει μέσα και βάζει 15 πόντους και αποκλειστήκαμε, μας κέρδισαν οι Σέρβοι.
Καλός παίκτης. Καλός, ναι. Μετά πήρε μπρος, μετά δεν τελείωσε. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να χτυπήσει τη Φενέρ. Με τίποτα. Αυτό είναι κακό με τον μπάσκετ, Γιάννη. Πού να τη χτυπήσει τη Φενέρ. Κοίταξε, η Φενέρ είναι τώρα, δηλαδή έχει 3 χρόνια που είναι ομάδα του Μπράντοβιτς. Δηλαδή αυτό που λένε όλοι και έτσι. Με τρίποδο τώρα του Θανάση, πού πας με τρίποδο. Βασικά να σου πω κάτι. Βασικά έχει ζητεί υπάρχει... τι λέει ο Πιτίνος, αυτός ο Πιτίνος. Κάτι κάνει και ο Σλίκια βλέπω. Βγαίνει και λέει ότι δουλεύουμε το σουτ το Αντετοκούμπο. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να αλλάξει το σουτ το Αντετοκούμπο. Του αδελφού 27 είναι. Χρονών. 26 πόσο χρονών το τώρα, παλικάρι. Κλάτς. Α, το χασε. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να αλλάξει το σουτ. Το σουτ δεν αλλάζει. 17 χρόνια, 18. Τώρα, άκου, δεν έχουν επίγνωση ότι το κοινό το ελληνικό δεν είναι σαν τους δικούς τους. Πάρε και από το Μέλι τώρα το Μέλι. Ο Μέλι πρέπει να πάει NBA. Είναι έτοιμος. Έχασε και τα κιλά αυτά τα... Συν 11 η Φενέρ. Ο Καράθης τρέχει εκεί, κοιτάει που θα δώσει, δεν είναι πουθενά. Ποιο νούμερο θα φοράγε στο μπάσκετ? Το 26. Λόγω κάτσε. Τι? Το κάτσε. Το Γιάννης κάλωσε. Ποιο νούμερο θα φοράγες? Όχι, όχι, στα ίσα. Ναι. Το 0-0, Ρόμπερτ Πάρις. Double zero. Double zero. Έλα ρε, Ρόμπερτ Πάρις. Mm. Ξέρεις ότι... Επειδή είναι γνωστό ότι είμαι Αϊνστάιν, ότι είμαι... Ναι, ναι, καλά, εννοείται, δεν φίλε, τώρα πλάκα. Τώρα και με πτυχίο... Μισό λεπτάκι, την κοχογραφίστε, όσοι ακούτε. Τώρα με πτυχίο, όποιοι συμπαίκτες είχα, τους έβαζα να μου μετρήσουν. Τότε απαγορευότανε στο NBA, εκτός από το 1 μέχρι το 20. Δηλαδή δεν μπορούσα να πας 26, 27, 28, δεν μπορούσα να πας 36, 37, δηλαδή πάνω από 5. Και το μικρότερο νούμερο ήταν το 0 και το μεγαλύτερο το 55. Αλλά κάθε 5, κατάλαβες. 5, 10, 15, 20. Ναι, έτσι. Εκτός από τα πρώτα 20. Και δεν μπορούσες να βάλεις όπως τώρα που βάζουν το 70, το 77. Δηλαδή δεν μπορούσες τότε να το κάνεις. Και τους έβαζα μέσα σε 5 λεπτά στοίχημα να μου πούνε από το 1 μέχρι το 55. Ένα μπαίχτη. Ωραία. Και. Και τους κέρδιζε. Ωραία, πες ένα νούμερο. Όλα τα νούμερα. Πες μου ένα νούμερο. 43. 43. Ναι. Νίκη Κατσίκης. Ζώνη ήταν. Λοιπόν. Τι, αυτό να απαντάς. Τι να απαντήσεις. Ζώνη τον Νίκα Τσίκης. Τι ήταν, και ο Νίκη και ο Τόμ ήταν. Ο Τόμ φαίνονταν πιο ζώνη. Αυτοί οι δύο κάνουμε ζέσταμα. Όχι ζέσταμα, έχει τελειώσει το ζέσταμα. Και πάμε στις ασκήσεις τώρα να υδρώσεις, ξέρεις, για να γίνεις, να είσαι έτοιμος για το πέντε. 3 εναντίον 3. Ναι. Χωρίς άμυνα. Μετά μπαίνει ένα άμυνα, πας 5-6 φορές. Μετά 3 εναντίον 1, 3 εναντίον 2, 3 εναντίον 3. Ναι. Γίνεται αυτό κανένα δεκάλεπτο. Ξέρεις, για να βρεις ρυθμό. Ναι. Να μπεις μέσα στο 5-5. Και σε αυτό εντάξει, δεν πας με χίλια, κάνεις και πλάκα. Ξέρεις, είναι ωραίο αυτό, ρε παιδί. Τον αφήνεις τον άλλο σου τάρι, εγώ μου. Εντάξει, είναι ένας αμυντικός και είναι 3 επιθετικοί. Πάνε τη μία φορά στην ίδια τριάδα αυτοί οι δύο. Δεν τον δίνει καλή πάσα. Του κάνει πια στην μπάλα. Ναι. Ξανά έρχεται η σειρά του. Τον πετάει χειρότερη πάσα ο ένας αδερφός των άλλων. Του λέει: δώσ' μου καλή πάσα και αυτά. Την τρίτη φορά την και τον βρίζει. Fuck you και τέτοια. Τα αδέρφια. Ναι. Στην τρίτη φάση τον πετάει την μπάλα ψιλοχαμηλά στα πόδια. Σκαστή πάσα, αλλά δυνατή. Και πήγε στα πόδια. Δεν μπορούσε να σκύψει. Και την κλωτσάει. Τώρα Μίφκοβιτς προπονητή. Και την κλωτσάει. Fuck you, motherfucker. Αρχίζω και βρίζω τα δύο αδέρφια. Και ξαφνικά, χωρίς να καταλάβει κανένας, παίζουν μπουνιές κάτω στο πάτωμα και σκοτώνονται. Και ξέρεις, τρέχουν τώρα όλοι να πάμε να τους χωρίσουμε και γυρνάει ο Let them do fight. Να πλακώνονται. Δεν υπάρχουν. Ο ένας ήταν πολύ καλός παίκτης. Πάθαινε καλά τη σήμερα. Η διαφορά έχει πάει στους 16. Ναι. Αρχίζει γράφει το κοντέρ. Τελευταία επίθεση του ημιχρόνου. Καλά, δεν πιέζεται πάρα και πολύ. Και επιθετικό φάουλ. Τίποτα. Θα είναι μεγάλο, τον κολλάμε λίγο. Πόσα λάθη σε ρίκανε ο Καλάθης, κάνει 6-7. Ναι. Και στην οργάνωση και στις λάθος πάσες. Πάνω από... Ναι, τι τον κρατάς μέσα. 35 λεπτά. Τι τον κρατάς μέσα τώρα. Ποιο να βάλει, ρε. Εμένα. Ποιο να βάλει. Εμένα. Εντάξει, μου φάει επιθετικό φάουλ, δεν ήταν. Δεν δίνει στον Καλάθη τέτοιο φάουλ. Επιθετικό. Ναι, δεν έδωσε και αυτό όμως. Εντάξει, ναι.
Να τα λέμε όλα, Γιάννη μου. Να τα λέμε όλα. Έχει πάει 8:30. Πρέπει να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Να μας εξηγήσει ο Γιαννούλης το πώς σκέφτονται οι παίκτες πριν από παιχνίδια σαν το Κυριακάτικο. Τώρα, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έπαιζε την Κυριακή ένα παιχνίδι που έκρινε πρωτάθλημα. Όχι κυπελάκια που μάζεψε ο Γιαννούλης τώρα. Πρωτάθλημα έχει ο Γιαννούλης. Με άλλη ομάδα. Με άλλη ομάδα. Τι είναι, μετράνε αυτά στο σύνολο. Μετράνε, ναι, αλλά με άλλη ομάδα. Τίτλους πολλούς έχω. Ναι, πρώτη θέση. It's a final countdown. Αυτά όλα. We are the champion και τέτοια. Queen, αυτό το 12 λεπτά τραγούδι που βάζεις. Όλα αυτά τα έχουμε κάνει. Λοιπόν, αναδομώ. Σωστά μιλάς. Αναδομώ, ρε φίλε. Αναδομώ. Μην με περνάτε για τρελό. Πού είναι. Πού είναι. Ναι. Στο Φίνικα και στο δρόμο, ρε. Εθνικής αντιστάσεως λέγεται. Καλαμαριά. Ναι, Καλαμαριά δεν είναι σίγουρα. Είναι Phoenix Suns. Όχι, αγάπη Γαβριλίδου, επιμένει ότι είναι Καλαμαριά εκεί. Ωραία, Καλαμαριά. Οι Λευκοί είναι Καλαμαριώτες. Τους καλείτε, έρχονται στο σπίτι, στο κάνουν ανακαίνιση. Οι καλύτερες τιμές. Σου λένε και πώς ακριβώς θα γίνει, στο ζωγραφείο σου, το δίνεις στο κομπιούτερ, όλα τα πάντα. Ποιο είναι το τηλέφωνο τους για να τους καλέσουν? 2-3-11, ναι. 2-41-508. Εύκολο. Πολύ εύκολο. Πάρε και μετά, διαμόντο, μόλις κουραστείτε και όλα 10, αυτά. 9 η διαφορά ημιχρόνου με τον Γκούντουριτς. Να... Πάμε στα Spa Privé. Να σου πω, σε μια εβδομάδα από τώρα θα πάω. Spa Privé. Δευτέρα βράδυ δεν αξίζω ένα Spa Privé. Δευτέρα βράδυ δεν μπορώ, έχω ραντεβού. Γιατί μαζί θα πλέσει καλώς ένα, ρε Γιάννουλη. Ε, να πάω εγώ. Spa Privé, Ιωάννη Κολέτη, 24, δίπλα στο One Salonica. Για μασάζ, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι, τα πάντα. spaprivé.gr και τους βρίσκεται στο 2310-530-580. Και για τη διασκέδασή μας, χρώμα μπαρ, μετά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ, Ηλίας Καμπακάκης μας περιμένει εκεί. Πάμε στο διάλειμμα. Να πούμε για τον Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, να πούμε ότι ο Πικίνος πήρε time out για επίθεση της Φενέρ. Για επίθεση της Φενέρ. Το είδα πριν, αλλά δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, του λέω μπάλο, μα κάτι άλλο θα έφαγαν τρίποντο. Οργάνωσε την επίθεση του αντιπάλου ουσιαστικά. Δηλαδή, πήγε... Ήδη πέφτουν τα ξεφορητά. Είδα στο SDNA κείμενο. Α, ότι το ανέβασαν κιόλας. Θα πολύ ξύλο αυτός, ταξίς. Αυτός αυτό. Το παθεοδόρο του τα είπα δεύτερη μέρα. Δεν κάνει αυτός. Εγώ δεν ξέρω αν κάνει ή δεν κάνει. Είναι σχολιαστής για τηλεόραση. Ναι, εγώ σου είπα δεν ξέρω αν κάνει ή δεν κάνει. Δεν ξέρω τεχνικά ζητήματα στο μπάσκετ, τεχνικά θέματα. Ωραία, ξέρω ότι ο Τράκης σε κάποια φάση θα του τη δώσει. Θα έχει και άσχημο διαζύγιο. Λες να έρθουμε το λεωφορείο σήμερα. Μακριά είναι. Όχι, από εκεί ήρθανε. Πού παίζουν τώρα το Σάββατο? Δεν παίζουν, αφού είναι το All-Star Game. Ναι. Προλαβαίνω να γυρίσουν τότε με το φορητό. Μια στάση Θεσσαλονίκη και αφήσουν. Κοίτα, over 30 θα είναι. Ένα πόντο μπροστά η CSKA τελικό. Με τη Real. Όχι, ακόμα. Τελείωσε. Δεν ξέρω. 77-76, 30-10. 21 πόντου στο Τεκολό. Ο οποίος δεν έχει μούτρα για να σου βάζει 21 πόντους. Και όμως είναι παιχτάρα. Είναι παιχτάρα, αλλά δεν έχει μούτρα. Δεν το φοβάσαι αυτόν τον παίχτη, είναι στην καρφώνη. Πάρε λίγο το τηλέφωνο του εκεί γιατί κάνει βόμβο. Εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, δύο πράγματα. Πρώτο, ερώτηση πάλι έχω. Ναι. Για το φίλο μου, τον Τάσο. Πρώτα θα σου κάνεις εσύ, θα σου κάνω εγώ την ερώτηση και μετά εσύ. Δώσ' μου την εντεκάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω καμία εντεκάδα. Με παρακολουθεί ο μηχανισμός του Ολυμπιακού. Θα δώσω μία άλλη. Ρέι Λίρατζης Ίγκασον. Το Λέβεκ, πού είναι αυτός? Ο Λέβεκ πέθανε. Δεν έμαθες. Πού είναι? Πέθανε. Είναι στην ομάδα ή έφυγε? Πέθανε πριν κανονικά και με το θάνατο. Είναι εδώ, είναι στη Θεσσαλονίκη ή έφυγε? Έχει λυθεί η συνεργασία. Αλλά δεν έχει βρει άλλη ομάδα. Έχει κάνει έφεση αυτό. Ναι. Από όλα πως θα κερδίσει μια τέτοια έφεση. Γιατί, άμα έχει συμβόλαιο. Συμβόλαιο έχει, ρε φίλε, όλοι τραυματίστηκαν. Και τι σχέση είχε, πού τραυματίστηκε, στα μπουζούκια? Δεν τραυματίστηκε στον ΠΑΟΚ. Πού τραυματίστηκε? Ξέρω εγώ. Δεν έδειξαν κάτι, ρε φίλε, οι εξετάσεις. Όχι μία και δύο φορές. Μάλιστα. Οπότε δεν μας λες την εντεκάδα.
Δεν υπάρχει κάτι στάνταρ, Γιάννη. Τώρα πες την πιθανή. Οι τέσσερις πίσω είναι στάνταρ. Προχθές τη Δευτέρα που σου είπα, πες μου την τέλεια εντεκάδα, σκοτώθηκες να την πεις. Τώρα που παίζουν αύριο, ποιοι είναι? Είναι κάποιος τραυματίας, είναι κάποιος αυτό? Μόνο ο Κάνιας είναι εκτός. Μόνο ο Κάνιας, η 18 θα είναι η ίδια. Προπονείται, έχει χάσει προπονήσεις. Άρα μόνο ο Κάνιας είναι εκτός. Ναι. Άρα ο Λουτσέσκο έχει. Ποτέ. Σώπα, ρε. Ποτέ, είπε και πήγε το τρίποδο του Καλάθι. Έβαλε τρίποδο του Καλάθι. 48-32. 45. 32, ρε, 29 ήταν. Γενικά παίζουν οι θέσεις στο δεξί εξτρέμ. Παίζει η θέση στο 10. Ο κολλητός ο Καντουρί θα παίξει? Δεν είναι σίγουρο. Είναι μία από τις επιλογές. Και δεν είναι κολλητός μου. Φάτω τρίποδο από τον Κούντουριτ πάλι. Δεν είναι ο Κούντουριτ. Όχι, ναι, όταν το είμαι. Εντάξει, όταν ήμουν στη Σιάννα αυτός ήταν έφηβος. Σκατόγερ. Σκατόγερ, φίλε. Πω, από κομμάτια. Υπομονή, παιδιά, σε 10 λεπτά, σε ένα τέταρτο θα μπουν τα ελληνικά κομμάτια. Δεν θα ξεκινήσει η εκπομπή. Σήμερα θα μου πει να παίξω. Έπαιξε, έπαιξε στον Bulldog και είδαμε τα πίσω. Τον κόσμο σου. Γεμάτο ήταν. Τι γεμάτο μαγαζί. Γεμάτο, Τρίτη, τι. Γέμισε το μαγαζί. Τι σου είπα, κάθε Τρίτη θα παίζει εκεί. Μου είπαν ότι ήταν πολύ ωραία. Καλό ταμείο θα κάνω λογικά. Πολύ ωραία, ήταν και τέτοια. Τρίτη. Έχει δει πολλά. Α, σου πω τώρα άλλε φλάκε. Συγγνώμη, Τρίτη. Άλλε φλάκε. Σου είπα να ξαναπά την άλλη Τρίτη. Μου είπαν, φίλε, να ξαναπέξω. Εγώ του είπα μια φορά θα παίξω. Δεν είμαι DJ. Εγώ την καβλάτα μου κάνω. Δεν είναι δουλειά μου. Αλλά ρε φίλε, πραγματικά τώρα. Πιστεύεις εκείνη τη μέρα. Σε είπανε ρε να ξαναπάς. Εννοείται μου πάνε. Και άρα ξέρουμε, τις Τρίτες υπάρχουν πιθανότητα όσοι θα έρθουν στον Bulldog να σε πετύχουν εκεί, να παίζει μουσική. Bulldog and the Beast που το πω. And the Beast, ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν νομίζω, δεν έχω χρόνο ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά. Α, καμιά φορά το κάνω ακόμα. Ωραία. Α, του χρόνου όμως. Απάντησε ειλικρινά. Ωραία. Πιστεύεις εκείνη την Τρίτη που ήταν γεμάτο. Ναι. Υπήρχε άλλο μαγαζί στην πόλη γεμάτο? Όχι. Γιατί όταν έφυγα πέρασα από την παραλία, πέρασα από μέσα εκεί από το χαμό, δεν είχε. Έτσι, μπράβο. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε. Να τα λέμε αυτά. Και δεν στηρίχτηκα σε ακροατές και τέτοια. Οι παρέες μου ήταν. Δεν ήταν άσχετοι. Έτσι. Γιατί άμα κινητοποιήσω και το στρατό μου. Ναι. Ούτε στο μέγαρο μουσικής. Ναι, ακριβώς. Ούτε στο μέγαρο. Λοιπόν, κάνουμε την ερώτηση. Πώς προετοιμάζεται ο αθλητής, και μην μου πεις την παπαριά μου στο βίντεο, θέλω να το εξηγήσεις. Πότε, ωραία. Τι εννοείς, πότε. Πώς πήγαινε το πιο πίσω, βγάζει βόμβο το κινητό σου. Πιο πέρα, πήγαινε το πιο πέρα, όσο πάει. Έλα, ναι. Εξήγησέ μου πώς προετοιμάζεται, Παρασκευή. Ενώ την Κυριακή παίζει παιχνίδι. Παρασκευή δεν το σκέφτεσαι. Δεν το σκέφτεσαι. Τόσο ζώνη είσαι, δεν το σκέφτεσαι. Τι να σκεφτεί. Μα και το κόλο μα και δεν σκέφτεσαι. Παίζει την Κυριακή για σκέφτομαι από την Παρασκευή. Καλά, πάμε παρακάτω. Παρασκευή, εκεί καμιά ταινιούλα, κανένα σινεμά, κανένα ζούκι. Αν πετύχω πέντε πάω σε ζούκι σήμερα και αύριο. Αύριο απαγορεύεται. Θα πάει με γύψη στο νοσοκομείο. Σήμερα γιατί? Δύο μέρες. Το γύψο στο νοσοκομείο. 60 ώρες πριν θα το παιχνίδι. Έχει βάλει ήδη το γύψο. 60 ώρες πριν, πάει στο νοσοκομείο. Άσε, πρέπει τα παιδιά, αλλά ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να ετοιμάζει ψυχολογικά. Εσύ πώς ετοιμάζεσαι? Πήγαινα στα μπουζούκια δύο μέρες πριν. Άκουγα τη μουσική μου. Χαλάρωνα. Ήμουν με τους φίλους μου, ήμουν χαρούμενος, δηλαδή πέρναγα ωραία. Ακούγα τη μουσική μου, χαλάρωνα, ακούγοντας καλά. Ναι, ακριβώς. Ναι, τις παινιές μου δηλαδή. Ναι. Σαββάτο. Πολύ δυνατή προπόνηση για να είμαι τσίτα. Παρασκευή κάτι έβρισκα και δεν έκανα. Δηλαδή κάτι με πονάει αυτό λίγο έτσι. Ναι. Σάββατο γκάζωνα και Κυριακή ήμουνα τούρμπο. Αυτό εγώ. Άλλοι παίκτες θέλαν την παραμονή του αγώνα να κάνουν βάρη. Ναι, αυτό είναι λάθος για μένα. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει λάθος. Τι θα του πεις. Εγώ έτσι νιώθω πιο δυνατός. Τι θα του πεις, μην κάνεις. Ειδικά σε άλλοι, με τα χέρια. Δηλαδή. Ας πούμε ο Πρέλεβιτς, τώρα που τον πιάσαμε και πριν, παραμονή αγώνα δεν ίδρωνε. Δεν ήθελε να είναι ξεκούραστος. Ήταν, εντάξει, ήταν και βαρύς, ήταν και το σώμα του, ήταν και ταλαιπωρημένο όλο το τόσα χρόνια και αυτά. Ήταν μια ταλαιπωρία από μόνο. Ναι, ήταν και αυτός λίγο έτσι. Αίσουτερνε, έκανε μόνο σουτ. Δηλαδή όπου έβρισκε ευκαιρία, όταν οι άλλοι πήραν νερό, αυτός έπαιρνε την μπάλα και σούτερνε. Δηλαδή όπου κάναμε, όπου είχε κενό.
Ξέρεις, ένα λεπτό, δύο λεπτά προλάβει, έκανε καμιά δεκαριά σουτ, ξέρεις, γρήγορα έτσι, μπαμ μπαμ. Βολές πολλές. Εντάξει, ο καθένας ετοιμάζει το σώμα του για τον αγώνα από δύο μέρες και πριν. Και την Παρασκευή δεν μπορεί. Και πολλοί, ας πούμε, γκαζώνουν την Παρασκευή και δεν γκαζώνουν το Σάββατο. Στο ποδόσφαιρο συνήθως δεν γκαζώνουν το Σάββατο. Ναι, γιατί γκαζώνουν την Παρασκευή. Εντάξει, είναι και αυτό κάτι. Ο καθένας είναι και ο προπονητής και όλα είναι. Ναι. Και τελικά. Οπα. Γιάννη, κάνει βούμβο πάλι. Γιάννη. Εσύ που στέλνεις μηνύματα, μαμάτσο, μαζί μου ερχόσουνε. Δύο μέρες πριν. Ο μαμάτσος ο εκτός Θεσσαλονίκης ή ο εντός Θεσσαλονίκης. Ο εντός Θεσσαλονίκης. Πού σε ρε μαμάτσο. Οπότε δεν υπήρχε θέμα. Λοιπόν, η ψυχολογία ποια είναι. Τώρα η ομάδα παγιάνει στο ξενοδοχείο παραμονή αγώνα. Εννοείται ρε. Εννοείται. Τι έτσι εντάξει. Ξέρεις που είναι το κουραστικό, ότι είναι, περιμένεις τους άλλους. Δηλαδή πάντα υπάρχει ένας που κάνει μια ώρα παραπάνω. Κάποιος θα βάλει πάγο, κάποιος αργεί στα μπάνια, κάποιος γιατί τον πονάει λίγο, θα κάνει μισή ώρα λίγο θεραπεία. Ο άλλος, ενώ ο άλλος παίξει είναι γρήγορος, όλοι στο ποδόσφαιρο και περιμένουν. Υποχρεωτική από θεραπεία μία με μία μισή ώρα. Δεν ξέρω. Αλλά μία με μία μισή ώρα δεν υπάρχει. Κάνουν παγωθεραπεία, κάνουν μασάζ. Ο καθένας κάνει ό,τι χρειάζεται, ό,τι νομίζει για το σώμα του. Ναι. Όχι όλοι υποχρεωτικά. Όλοι κάνουν κάτι. Υποχρεωτικά κάνουν, πετάγεται ο προπονητής και λέει πηγαίνετε για αποθεραπεία. Ο καθένας έχει το δικό του. Άλλος δεν κάνει ούτε διατάσεις. Άλλος κάνει πάρα πολλές διατάσεις. Άλλος βάζει πάγο. Άλλος κάνει λίγο θεραπεία. Ξέρεις, τις ψηλές, λίγο ρέματα, λίγο υπέρηχο. Ξέρεις, έτσι να είσαι. Ή άλλος θέλει μασάζ, ένα τονωτικό. Υπάρχουν. Κατέβασε την μπλούζα, δηλαδή κοιλιά σου έξω. Αφού ξαπλώνω, είναι δάκα, δυνατόν. Ο αγώνας. Από το πρωί που ξυπνάς, αρχίζεις και μπαίνεις την ημέρα του αγώνα. Άμα αρχίζεις από το βράδυ και το σκέφτεσαι, δηλαδή κοιμηθείς. Δεν γίνεται να το σκέφτεσαι αυτό το παιχνίδι, για το προηγούμενο βράδυ. Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν είναι όλοι άρρωστοι. Δεν όχι, είναι όλοι. Είναι. Ναι, ακριβώς, είναι επαγγελματίες. Να σου πω, Αλέξη, 500 χιλιάρικα πριν πρωταθλήματος σημαίνει ότι είσαι άρρωστος, άμα σκέφτεσαι ένα παιχνίδι. Φίλε, 500 χιλιάρικα, άμα έχεις πριν, δεν το σκέφτεσαι με το Ολυμπιακό. Σκέφτεσαι από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Από την πρώτη μέρα το σκέφτονται. Πιστεύω. Ναι, ακριβώς. Mm. Αλλά το θέμα είναι ότι ο καθένας ετοιμάζει. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και οι φίλοι μας. Ότι ο κάθε παίκτης είναι και άνθρωπος. Πώς εσύ όταν πεινάς θες να φας. Άλλο παράδειγμα δεν βρήκες να πας. Ναι, ο αθλητής πρέπει να τρώει συγκεκριμένη ώρα. Δεν μπορεί να φάει όποτε πεινάσει ή όποτε να ανοίξει το ψυγείο και να πάρει κάτι. Ή να μην φάει, γιατί δεν πεινάει, πρέπει να φάει. Το φαγητό στους αθλητές είναι καύσιμα. Ναι. Δεν είναι γκουρμές. Ότι ωραία. Δεν ακούς ποτέ έναν αθλητή να λέει τι ωραίο φαγητό ήταν αυτό. Αυτό δουν τις πατσαβουργίες τα. Αυτά στα σπίτια τους. Όχι. Πίτσα και κρουασάν και. Πίτσα, ρε φίλε, και πιτόγυρο. Μετά το παιχνίδι. Αλλά πολύ μακαρόνι, πολύ κοτόπουλο και ψάρι έχει το μενού. Ξέρεις τι είναι αυτό που πρέπει να τρώει κάθε αθλητής μετά από αγώνα. Πίτσα. Σούπα. Τι σούπα. Σούπα πρέπει να φάει. Πρώτο πιάτο πρέπει να φάει σούπα. Ποτέ δεν το έχω δει αυτό. Γι' αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω, δεν το έχω δει μπροστά στα μάτια μου. Τι να κάνω. Γιατί μετά τον αγώνα που σφυρίζει. Τελειώνει το παιχνίδι. Με το που σφυρίζει ο διαιτητής. Τελειώνει το παιχνίδι, πάμε στην Τζαλουχά. Τι. Φάζε που στην πατσάλα πα. Έχει και άλλε. Στον Παλί. Ένα παοξίδι βρήκε, όλου του Αριανού βρήκε. Αυτή η καβατζό ήταν τα πατσατζίδικα, φίλε. Αυτή η Αριανή. Ο Ασλανίδη είχε μόνο στην Ομόνια, αλλά δεν μετράει, δεν ήταν εγώ. Όχι στην Ομόνια, κάτω στην παραλία είχε. Ο Ασλανίδης ο Αχιλλέας είχε στην Ομόνια στην Αγίου Κωνσταντίνου, δεξιά όπως κατέβαινε. Τότε ερχόμαστε και σας παίρναμε τα φοράκια από τον Ασλανίδη. Ερχόμαστε. Α, ναι. Από το προηγούμενο βράδυ ήσταν έτοιμοι. Ναι. Οπότε οι αθλητές είναι έτσι. Ωραία, πάμε στον αγώνα. Εμείς στο μπάσκετ, επειδή είναι πιο προχωρημένο άθλημα, κάναμε και προπόνηση την ημέρα του αγώνα. Φαντάζομαι πως κουράζονται την ημέρα του αγώνα. Σκάουτινγκ, αυτά, το ένα το άλλο. Εμείς κάναμε ζωντανό σκάουτινγκ μέσα στο γήπεδο. Εγκάναμε με πίνακακια και αυτά. Τέλος πάντων, ξέρεις που γίνεται το θέμα μετά το μεσημεριανό. Αρχίζει, κλάνεις εκεί. Αρχίζεις και μπαίνεις στο, ξέρεις, λες, τι ώρα παίζουμε, 7.30. Άρα πρέπει να φάμε μία και μισή, πρέπει να φάμε. Θα πάμε να ξεκουραστούμε, θα πάμε έναν ύπνο, ξέρω, γιατί μερικοί κοιμούνται, άλλοι δεν κοιμούνται. Εγώ ποτέ δεν κοιμούνται. Όντως θέλει 5-6 ώρες πριν το φαΐ. Ναι. Έχεις κάνει το λάθος να τσιμπήσεις τίποτα, κάνα 2 ώρες το παιχνίδι και να σε βαρύς. Ποτέ.
Εγώ δεν έτρωγα. Εμείς άμα παίζαμε πριν τις 7 η ώρα, έτρωγα πολύ δυνατό πρωινό που ποτέ δεν τρώω πρωινό και μετά τον αγώνα δεν έτρωγα ποτέ. Έπινα καμιά 3-4 καφέδες. Σιγαράκι. Πού και πού έτσι. 4 η ώρα θα ξυπνήσουνε. Wake up call, ξέρεις το αυτό. Κατεβείτε κάτω για ένα καφέ. Τώρα βάζουν και snack. Ναι. Και μπορεί να έχει και meeting. Πολλές φορές γίνεται και αυτό. Το τελευταίο ξέρεις ένα δεκάλεπτο μπαμ μπαμ έτσι να θυμούν. Φρεσκάρεις λίγο. Ένα φρεσκάρεις. Και ετοιμαστείτε. Πηγαίνουμε πάνω. Τουαλέτα όλοι. Τις δίνατε. Τις δίνανε. Σε έχει πιάσει σήμο φαξ. Το αγώνα. Άπειρες φορές. Σοβαρά. Αλλά επειδή δεν έτρωγα, δεν έφτασα ποτέ σημείο να υδρώσω από αυτό. Έχουν βγει κάτι αλλαγές. Παιχνίδι που βγήκε κάποιο σημαντικό, που βγήκε κάποιο για σήμο. Κάθε μέρα, στη μέση της προπόνησης και με δυσκολία την ώρα του αγώνα, Ζόραν Σάβιτς. Τι έδινε Ζόραν, Ζόραν Σάβιτς, φίλε. Στην προπόνηση εκεί που τρέχουμε πάνω κάτω. Που όταν κοκκίνησε δεν ήταν νεύρα, δηλαδή από το σήμο ήταν. Έφευγε και ναι. Φώναζε ο Κόρβας. Έγινε το γούρι. Γούρι, ξέρεις. Την ώρα της προπόνησης, εκεί που τρέχουμε πάνω κάτω, ξέρεις. Ξαφνικά ανοίγει την πόρτα και έφευγε. Ωραίο. Και έμεινε ένας εκτός. Έχουμε κερδίσει μια φορά την ΑΕΚ έτσι με ψιμοκό. Ποιος? Ένας αριστερός μπακ. Α, ποδόσφαιρο. Ναι. Στο μπάσκετ είχαμε τέτοιο θέμα. Ο Σάβιτς ήταν κάθε μέρα, ρε παιδί μου, στην προπόνηση. Από το άγχος ψυχολογικό ήταν. Όχι ρε. Εκεί την ώρα λειτουργούσε το κορμί του. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό να η τουαλέτα για έναν αθλητή. Πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν είναι... Δεν θέλω να φανταστώ κιόλας. Είναι... Ναι. Άμα δεν το έχεις ελεγχόμενο, υπάρχει ο γιατρός, υπάρχουν οι εκεί πέρα που σε προσπαθούν να σου φτιάξουν το ωράριο. Ναι, ναι. Δηλαδή πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δυο φορές. Δεν είναι. Απλώς την ώρα περίπου. Εκεί πέρα. Γιατί αναλόγως, γι' αυτό σου λέω ο αθλητής δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν έκανα ποτέ. Ρολόι όλα. Ρολόι, ναι. Ρολόι. Ναι. Ναι, βέβαια. Μπράβο, φίλε. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν έχει γίνει, αλλά τι έγινε, ναι. Μπράβο στα παιδιά. Σοβαρά μιλάς τώρα, φίλε. Ναι, σου κάνεις. Ναι. Μπράβο. Και ετοιμαζόμαστε για το... Δηλαδή δεν είχες καμιά φορά τσίλι πι πι την ώρα του αγώνα. Όχι, επειδή ήταν άδειο το στομάχι μου. Αλλά πολλές φορές, πολλοί παίχτες μάλλον... Είχαν θέμα. Είχαν θέμα πολύ ρε φίλε, εντάξει. Ωραία. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εκεί. Τι να κάνεις, φεύγεις να πας να τις δώσεις. Στο ποδόσφαιρο είναι βρώμα που δεν μπορείς να φύγεις. Ναι. Εκεί βγήκες δύο λεπτά, έκανες πως κουτσένεις. Και καλά μην καρφωθείς ότι πας εδώ σήμο. Είναι 100%. Όποιος πάει στα αποδυτήρια είναι 100% αυτό. Σήμο. Ναι, όποιοι τους βλέπεις κατευθείαν αποδυτήρια. Στους 21 ο Παναθηναϊκός πίσω και επιθετικό φάουλ. Πάμε διάλειμμα. Μας ανοιχτεί Μας το open. Open. Το Γιάννη τον έχω κάνει τώρα συνάδελφο αυτό τα τελευταία δύο χρόνια. Άρα θα κάνεις και την παρουσίαση Γιάννη. Κοντά μας είναι. Ο νεαρός Άσος. Το κοντά μας είναι. Έχουμε στα ραδιόφωνα και αυτούς που νομίζουν ότι μιλάνε σε αισθησιακές ταινίες, μίλα κανονικά. Τι σούμα θα δώσω και δίπλα μου. Σιγάρε Χατζη Νικολάου, της Βόρειο Ελλάδος. Είναι κοντά μας ο Γιώργος Σωμάης. Καλησπέρα Γιώργο. Γιώργο τι γίνεται φίλε. Να φανταστείμαστε στον αέρα τώρα έτσι. Κανονικά. Έχουν πετάξει το κόκκινο φωτάκι. Ναι. Σημαίνει ναι, και άλλα πράγματα συνήθως. Είναι αυτόν. Ναι, λοιπόν. Να το και... Έχουν πετάξει τα ακουστικά κάτω. Όλα φίλε. Είναι η κατάσταση. Και λέω εντάξει δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Όχι. Έτσι, έτσι πάμε. Έτσι πάμε. Πάρα πολύ. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα Γιώργο. Καλώς ήρθες. Πότε ήρθες? Ήρθα την Τρίτη. Έχω έρθει για διακοπές για Καϊμα Χαλάν και τα λοιπά, για Θανάσιο και τα λοιπά. Κατευθείαν. Ναι, και επί τη ευκαιρία ήρθα να σας δω κιόλας. Δεν έκλεισες καμιά εμφάνιση εδώ? Όχι, ξεκινάω την περιοδία μου από την επόμενη εβδομάδα που είμαι Παρασκευή στην Λεμεσό και Σάββατο στην Αγία Νάπα, Κύπρο δηλαδή. Έχουμε σιτία, έχουμε ξανά Κύπρο και
κλείνουμε συνέχεια ημερομηνίες. Η Αγία Νάπα λειτουργεί χειμώνα. Ναι, μα έχει πολλούς κατοίκους. Έχει μόνιμους, Έχει και Ρώσους, έχει και πολύ πράγμα. Και εδώ έχουμε Ρώσους, Ρωσίδες και Ρώσους. Μα έρχονται και Ρωσίδες. Στα live έρχονται, όχι μόνο Κύπροι, έχουν και Ρωσίδες. Μιλάνε πολύ καλά τη γλώσσα. Και εγώ όταν έπαιζα στην Κύπρο, πριν από κάνα δεκαετία χρόνια, ήταν τότε που έκαναν ντου οι Ρώσοι. Οι Μεγιστάνες. Μεγιστάνες. Αν είχε ένα καζίνο, τώρα ό,τι να ξέρεις. Ό,τι, ό,τι. Ένα καζίνο, μην περάσεις απ' έξω. Δεν το ήξερα αυτό. Στο λέω εγώ. Γιατί έμαθα τι project είναι. Γιατί το λες αυτό. Α, κατάλαβα. Ναι, δεν γλιτώνεις, αγόρι μου. Δηλαδή θα το βλέπεις και θα τρως τα λεφτά σου. Δηλαδή πόσα έχεις στην άκρη. 500 χιλιάρικα. Πες τα δύο, αν μπεις μέσα. Είναι νομίζω το πιο εντυπωσιακό καζίνο που θα υπάρχει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Σε ποια πόλη? Στη Λεμεσό, νομίζω. Έξω από τη Λεμεσό. Κύπριοι σε αυτά, ρε φίλε, τσουγάρουν τα πάντα. Μονάζει για τις πινακίδες και τέτοια. Ακριβώς, δεν, ναι, ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πραγματικά. Τους βγάζω το καπέλο σε αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να τους πιάσουμε με τίποτα. Αλλά γενικά είναι, ναι, γίνονται τρελές επενδύσεις στην Κύπρο. Έχουν ψυχή καταρχήν οι Κύπροι. Εγώ τους ξέρω χρόνια. Από το 2010 πάω στην Κύπρο και έχω πάει χωρίς να υπερβάλλω πάνω από 100-150 φορές στην Κύπρο. Άντε, εβδομάδα παραβδομάδα πήγαινα Κύπρο και οι περισσότεροι μου φίλοι είναι στην Κύπρο. Ο Γιαννούς θα πήγε να παίξει, δεν ήξερε τι γίνεται στα παιχνίδια. Για πες τι γίνονται στα παιχνίδια. Σκοτώνοντα. Ναι, ναι, μα, το λέει η καρδιά τους. Το ναι, δεν μασάνε. Είχαν βρει κάτι κόλπα για να κάνουμε την αστυνομία για αυτά που σε 20 χρόνια θα έρθουν στην Ελλάδα. Δηλαδή θα δεις ένα άνθρωπο που είναι αδύνατος, δεν ξέρω τι, και που θα τα βάλει με κάποιον που είναι... Ναι, δεν χαμπαριάζουν. Αυτούς θα φοβάσαι. Αυτούς θα φοβάσαι. Είναι λαός με νεύρο. Ακριβώς. Έχουμε δει κάτι έτσι σαν μια μύρια να ξαπλώνουν κάτι φούσκες. Είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη που είναι η δεύτερη σε ύψος πιο κοντών. Η Κύπρος. Κύπρος είναι. Ναι, η Πορτογαλία είναι η πιο κοντή. Η Πορτογαλία, παιδιά, είναι τραγική. Όποιος τεκνοποιεί εκεί πρέπει να πηγαίνει η Μαριάννα Φαρδογιά σε πλακέτες. Δάκρυα, τους δίνει. Είναι η πιο άσχημη που έχω δει στη ζωή μου. Περπατούσα στον δρόμο και αισθανόμουν μοντέλο. Και οι Πορτογαλέζες. Μιλάμε μία στις 80 να είναι καλή. Α, ναι, και στην Ισπανία έτσι. Δεν είναι μόνο κοντές, δε. Είναι μπερδεμένες. Είναι κάνεις μια γέννα και λες κακιά στιγμή. Κακιά στιγμή, ρε αγόρι μου. Το δέχεστε πίσω. Καταλαβες. Διαλέγουνε. Επιστροφές δέχεστε. Όποιος πάει πρώτος διαλέγει. Τραγικό, πολύ άσχημος λαός. Οπότε είσαι συνέχεια Κύπρο, ε. Ωραίο. Πολλές φορές έχω πάει βέβαια και πολλές φορές σε Γερμανία. Καλά την Κύπρο δεν την ξεπερνάμε. Ναι. Έχω πάει πολλές φορές Γερμανία. Έχω πάει παντού και Καναδά. Α, Global! Εντάξει, ότι γεννήθηκε η Καναδά. Στο Ρόντο. Το Ρόντο και Μόντρεαλ. Και Μόντρεαλ, ναι. Ήμουνα 15 μέρες ήμουν εκεί. Είναι ωραία. Μήνω 45, παρακαλώ. Μια φίλη μου είχε πάει εκεί. Αυστραλία. Θα μπορούσε εκεί κανένα δίμηνο, τρίμηνο. Αυστραλία. Ξέρεις την Κρυσταλία του Βαρβαρίδου. Όχι. Μεγάλο που λένε. Μεγάλο που λένε, πήγε στον Καναδά 2 μήνες και μου έστειλε ένα βίντεο. Μαζί με 3 φίλες. Τι έγινε να σκέφτε το σπίτι πλάκα-πλάκα. Εργαλεία. 4 τραγουδίστες μαζί. Δηλαδή. Τι να φανταστώ εγώ τώρα. Έχει καταλάβει η εκπομπή τι είναι. Μ' αρέσει πολύ. Έτσι πρέπει. Μιλάμε εκτός πρέπει να μιλάμε εξωτερικά. Ακριβώς έτσι είναι. Αν μας ακούει η Κρυσταλλία, μας στείλει μια φωτογραφία από εκείνη την. Τετράδα, όχι μόνη της. Εννοείται. Αν και είναι χιλιάδες αυτές, όλο μία-μία στέλνανε. Ντροπή σας, κορίτσια. Δεν έχουν ρομαντικό πνεύμα, φίλε. Δεν έχουν ρομαντικό πνεύμα. Κάτι για μόνιμο, έτσι, κάποιο μαγαζί, κάτι Αθήνα. Στο παρόν επιλέξαμε να κάνουμε αυτό τώρα και μέχρι να αλλάξουν τα σχήματα αργότερα θα δείξει τι θα κάνουμε. Εσύ τι θέλεις να κάνεις? Κοίταξε να δεις. Επειδή το έχω επιχειρήσει και πριν 3 χρόνια που ήμουν σε ένα μαγαζί στο Βόλο, στο Πρεμιέρα. Πολύ ωραίο μαγαζί. Στο Λιαδέλης Πρεμιέρα ή του Μπέου. Πώς? Λιαδέλης ή Μπέου είναι το Πρεμιέρα. Ποιος το έχει? Ευαγγέλης Αναστασόπουλος. Ο δικό σου, ψήσε ποιο έχει την πρεμιέρα, δεν είναι ο δικό σου. Ο Λιαδέλης, όχι, νομίζω το. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις ποια μαγαζί έχουν οι φίλοι σου. Δεν πάω, ρε. Και ο Βαγγέλης είναι ένα Σασόπουλο. Ναι, ναι. Και θέλω να σου πω ότι δούλεψα μετά από 9-10 χρόνια περιοδίας. Ναι. Τώρα και κάθε εβδομάδα, έτσι. Σταμάτησα σε κάποιο μαγαζί να τραγουδήσω τριήμερο. Αλλά μου κακοφάνηκε. Με ποια έννοια. Και εμένα θα μου. Έτσι πώ το λε, και εμένα θα μου κακοφάνηκε. Στο ίδιο σημείο συνέχεια. Ενώ περνούσαμε καλά εκεί πέρα και το μαγαζί πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν μπόμπα συνέχεια γεμάτο. Α, αυτό που είναι ο Στάμος με τη ζευγαρά. Πώς? Ο Στάμος με τη ζευγαρά. Ναι, 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 ναι. Εμένα το μυαλό, δηλαδή πιο πολλές ώρες ήμουν στον αέρα παρά στο. Έχω κάνει πολλά τρελά. Ξέρω εγώ, σήμερα Κεφαλονιά. Μετά τελείωνα το τραγούδι, πήγαινα Αθήνα και φεύγα για Γερμανία κατευθείαν άϊπνος.
Εντάξει, έχει και τα ωραία του αυτό. Είναι και τα ωραία του. Κοίτα, επειδή το κάνουμε και εμείς το είναι τις ομάδες. Ναι. Το να είσαι μια βαλίτσα όλη την ώρα δεν είναι εύκολο. Εσύ, ο Κόλκας που τα λέει, λες και παίζεις, ρε. Λες και παίζει. Και με την ομάδα μου και ναι, και μπέκαμε, βγήκαμε, μπαίναμε. Λες και παίζει, ρε. Εγώ το κάνω αυτό 20 χρόνια. Πάγω, έβαλες μετά. Έκανες και λίγο θεραπεία. Με τον Μπούσε μας έχει τρελάνει. Και εμείς με τις ομάδες και το λέει και με έναν τρόπο, Μπίλι. Γιώργο, βλέπεις, δηλαδή να με τρελαίνουμε. Τι παίκτηκε τώρα. Το πρόβλημα του ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι δημοσιογράφος και λέει, μιλάει σαν να είναι ο ποιος, ο Μαουρίσιο. Σαν να είναι ο Μαουρίσιο. Εγώ είμαι ρε γεια. Και ένα τράβηγμα, ε. Ο Μαουρίσιο θα φύγει, εγώ το ξανακάνω. Τι να κάνουμε τώρα, αφού ακολουθούμε την ομάδα που και αν παίζει. Δεν βάζω βαλίτσα. Και αυτοί κάνουν και προπόνηση. Εμείς μεταξύ αυτά. Προγωνόμαστε πιο δύσκολο. Που να έπαιζες κιόλας. Δεν μπορώ, κουράζομαι. Μόνο που τους βλέπω κουράζομαι. Πλέον. Έβαλε και το site του Γιάννης. Στο gpavlapoint.gr μπορεί να μπείτε να βλέπετε όλα τα τελευταία νέα. Αυτό που το βρήκες. Αυτό, ο Λουτσέσκο, βάλτε πρώτη γκολ και διαλύστε τους. Μπράβο φίλε. Αποκλειστικό. Ναι. Μπράβο. Πήρα το Ρασβάν. Το λέω, what's up coach. This is Malakias. Τι είπε ρε αυτό στην αέρα. Εγώ δεν έκανα ερώτηση. Εγώ τον έκανα. Τι μπορεί να το ρώτησε και λέει This is Malakias. Γράφει site του και τιμωρήσανε. Ποιο είναι, το Μάντελο. Όχι. Α, τον βοηθό του. Τον βοηθό του γιατί το μετέφρασε και καλά. Δεν το, όχι ρε, όχι ρε, δεν έγινε έτσι. Έτσι έγινε. Ήταν τιμωρημένος ο βοηθός του. 9.000 views έχω, λες να μην ξέρω. Γιάννη, μπροστά ήμουν, λες να μην ξέρω. Ξέρω ποιος τιμωρήθηκε. Ο Τσονάκας, ο Αρωνιάδης ήταν στον Πανιόνιο. Ναι. Το ρωτάω να πούμε, γράφει το σπίτι. Στη συνέντευξη τύπου. Ναι, ένα σπίτι. Κουράστηκε. Εκεί κουράζεσαι, ρε. Κατεβαίνει στα σκαλιά. Από τα μπουθ. Κάναμε ραντεβού με 15 διαφημιστικές και δεν μας πήγαν κουραστήκαμε. Στον δρόμο δύο μέρες. Άσε μας τα Γιαννούλη. Που δεν κουνιέται. Κάτι, κάτι με ρώτησε. Ναι. Τι τον ερώτησε. Είχε κάνει, σου λέω, ρε, το site του Μαρινάκη είχε γράψει ότι συμφώνησε το καλοκαίρι με την Καλατά. Ποιο. Ο Λουτσέσκου. Αντιπλήρωτα τα παραμονέ στο αγώνα, ρε. Δεν υπάρχει. Ιωαννίδη, ξαναδώ ναι, τέτοια. Κλασικά τέτοια, παροχημένο. Και λέω: να πω, το βάλω μπρίζα, το βάλω μπρίζα τώρα. Λέω, τον βλέπω ξαφνικά, είναι φορτωμένο γιατί χάσαμε και όλα. Το βάλω μπρίζα. Και λέω: ένα δημοσίευμα που γράφει ότι έτσι, γιατί αλλιώ ότι το ένα, το άλλο, που είναι και φιλικά προσκύμενο στον Ολυμπιακό. This is Malakias. This is Malakias. έτσι είναι. Επικό. Επικό, φίλε. Ξεστή. Αφού είναι. Να του πει ότι είχε άδικο. Έτσι είναι. Και με βοηθάει κιόλα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να γράψω 500 λέξεις. Δίζει μαλακίες. Ακριβώς. Τέλος, χάρηκα πολύ. Ό,τι και να πει μετά. Βγήκε το θέμα. Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν πάει να πει για την τρύπα του όζοντος, για το. Πώς το λένε, για την πεθρέμα στον πλανήτη. Δεν έχει σημασία. Η δουλειά μας έγινε. Γι' αυτό είμαι top. Κατάλαβε. Γι' αυτό είμαι Euroliga. Όπως ήσουν κάποτε παίκτη Euroliga, εσύ μια χρονιά που έπαιξε και το χέρι, σε δυο, τρεις. Ξέρω ότι έχω βγει σε δεύτερη και τρίτη πεντάδα. Μέσα στους 10 καλύτερους παίκτες της Ευρωλίγκας. Συγχαρητήρια Γιάννη. Συγχαρητήρια. Θέλω στο γραφείο μας να σε δείξω και το. Θέλω να βγούμε μια φωτογραφία μαζί να το αγαλματάκι. Λοιπόν, Γιώργο, τώρα έπιασε. Εσύ μιλάς, τι μιλάς. Όχι, εγώ σας παρακολουθώ. Συνεχίστε εσύ, εγώ τι βρίσκω. Τα μηνύματα δηλαδή. Αγαπημένοι, αγαπημένοι. Πλάκου στον κοπάνω τον. Με τα voice αυτά, X Factor αυτά, πώς το βλέπεις το θέμα. Κοίτα, για μένα προσωπικά, ναι, για σένα, τι. Αν θα πήγαινα, αν τι... ναι, αν θα πήγαινες, αν θα προτιμούσες να πας εκεί. Κοίταξε, εγώ σε αυτό το... Σε αυτή το έχεις δουλειά, φιλοσοφήσει πρώτον. Σε αυτή τη δουλειά ήμουν πολύ τυχερός, δεν χρειάστηκε να το φιλοσοφήσω, να σου πω την αλήθεια, γιατί μου έτυχε το τραγούδι, το έχω τρελαθεί μαζί σου, έγιναν όλα έτσι γρήγορα. Και οπότε ήμουν τυχερός, δεν χρειάστηκε να πάω σε τέτοιο. Ναι, αλλά το σκέφτηκες, λες να πάω, θα με βοηθήσει. Αυτοί που πάνε εκεί που τους βοηθάνε. Αν ήμουν δισκογραφημένος δεν θα πήγαινα. Αν δεν, δεν ήμουν δισκογραφημένος και δεν είχα κάνει τίποτα, ίσως και να πήγαινα. Εννοείται, άμα έβρισκα μπροστά μου εμπόδια που δεν βρήκα ποτέ εμπόδια. Είμαι, σου λέω, πολύ τυχερός. Ναι, πολλοί όμως λένε ότι έχουν εμπόδια, βρίσκουν πολλά εμπόδια. Τι αυτά τα εμπόδια ποια είναι, μπορείς να βγάλεις. Όλοι περιμένουν στη γωνία. Δώσ' μου να καταλάβω. Κάνει δηλαδή τη λάθος κίνηση ή το. Παιδιά, ανταγωνισμός υπάρχει. Ναι, ακραίος ανταγωνισμός είναι. Κοίταξε, πολύ. Δεν είναι έτσι όμως, δεν είναι έτσι. Όταν εγώ δεν ασχολούμαι με κανέναν, εγώ χαίρομαι, έτσι. Δεν περιμένω κανένα στη γωνία, γιατί δεν είμαι, πώς να σου το πω, κατίνα, πώς να σου το πω. Λίγο χαβαλέ κάνουμε και μας ξεφωνίζουν 55.000 άτομα σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτή είναι η κοινωνία μας, δεν πάω να το αποφύγουμε αυτό. Τελικά, είτε στη δουλειά, είτε μην το σκέφτεσαι. Τελικά, ή εγώ είμαι
πολύ σοβαρός γενικά και ξέρεις, τα έχω μελετήσει όλα και όλα αυτά μου φαίνονται βαρετά. Και σωστά σου φαίνονται. Έτσι, γιατί η διάρκεια μετράει, φίλε, δεν μετράει. Ακριβώς. Αλλά ναι, υπάρχει ανταγωνισμός πολύ. Εγώ μια πορεία έχω. Και βρίσκουν όλοι εμπόδια. Οι περισσότεροι. Ρωτάς συνεχώς για τα παιδιά που πάνε, ξέρω εγώ, στα διάρκεια. Ναι, και αυτά. Γιατί μου φαίνεται πολύ. Πες μου ένα από αυτά τα παιδιά, ρε φίλε, που βγήκε και είχε διάρκεια. Ο μόνος που έχει βγει και διάρκεια ήταν ο Οικονομόπουλος. Ο Νίνο, ας πούμε, αργότερα. Και αυτός είχε πτώση δυνατή. Αυτός που έχει κρατήσει. Ο Γιανακόπουλος του ξανα. Τώρα με ένα τραγούδι. Το Παράνια, πώς το λένε. Ένα τραγούδι που είναι το αγαπημένο τραγούδι του Γιανακόπουλου. Και του Δήμητρου του Παναθηναϊκού, του πρόεδρου του Παναθηναϊκού, ο οποίος χάνει με 20 πόντους τώρα εδώ, 30 πήγε. Έτσι, άλλος δεν έχει. Όχι, αυτός που κρατήσει είναι ο Οικονομόπουλος και το αξίζει το παιδί, είναι πολύ. Όχι, εντάξει, είναι λαϊκός. Αναλογικά, παιδιά, όμως, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι το εξής. Ότι μπαίνουν παιδιά σε αυτά τα reality, τα οποία όμως δεν είναι έτοιμα να διαχειριστούν μια κατάσταση. Δεν τους ενδιαφέρει αυτούς που οργανώνουν όλη αυτή την παραγωγή. Αυτό για τα παιδιά μιλάω. Ναι, γιατί τα παιδιά και το κειμένο αυτό. Και τι σημαίνει αυτό. Τα παιδιά θέλουν να κλέψουν από την παραγωγή αυτό που είναι να κλέψουν και η παραγωγή από τα παιδιά αυτό που είναι. Ναι, αλλά δεν έχουν την υποδομή όταν θα βγουν να κάνουν μελετημένες κινήσεις. 9 στους 10 το μιλάμε για μεγάλο ποσοστό, εντάξει. Δεν μιλάμε για. Δεν είναι 9 στους 10, πολύ παραπάνω. Δεν έχω σου λέω 9 στους 10. Ποιον νοιάζει αυτό, αν είναι να κάνει γρήγορα τον μπαμ και να γίνει γνωστό. Μα δεν κάνουν και σουξέ. Δηλαδή, η άλλη βγάζει την μπλούζα τη στο Instagram για να κάνει σουξέ. Σουξέ. Και εμείς από τη βγάλουμε δεν κάνουμε σουξέ. Θέλω να σου πω, κάνουν απελπισμένες κινήσεις. Οι πάντες. Οι πάντες όμως. Ακόμα και εμείς τις περισσότερες φορές κάνουμε απελπισμένες κινήσεις. Και εγώ, άμα είναι να κάνω κάποια κίνηση, τουλάχιστον τη βουτάω στο μυαλό μου αυτό που είναι να ξέρεις. Και λέω, όχι, αυτό δεν είναι. Σωστό. Ξέρεις. Θέλει υπομονή. Και όταν κυνηγάς κάτι. Αυτό. Δεν θα σου κάτσει ποτέ. Σήμερα είχα μια όλοι αμέσως μετά, μετά την εκπομπή, με το που τελειώνουν από την εκπομπή, τους κόβουν τελείως, δεν ξέρω τι, προσπαθούν να κάνουν κάτι μέσα σε τρεις μέρες. Γιατί φοβούνται μήπως. Μα δεν ξέρουν αυτοί που τους καθοδηγούν, ουσιαστικά πάνε να κάνουν αρπαχτές την ώρα που κάνουν γκέλ και δεν φροντίζουν να δώσουν διάρκεια στο γκέλ. Αυτό είναι το θέμα. Ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν με τη λεμονόκουπα. Αυτό ακριβώς. Είναι όμως, να σου πω κάτι, όλοι αυτό σκέφτονται. Λένε δηλαδή, όλοι είναι X-Factor, Voice, αυτό, κοινό. Εντάξει, εφόσον και η τηλεόραση το παρέχει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω άμα θα πήγαινε να κάνω. Καλύτερα είμαι εδώ που είμαι, ας πούμε. Να μην με ξέρει κανένας, να μην προσπαθώ. Η delivery, δεν ξέρω τι. Η τηλεόραση είναι χρήσιμη με μέτρο. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να αναλώνεσαι. Δεν χρειάζεται. Το μέτρο του προσωπικού. Σαν αναλώσιμα πράγματα δεν υπάρχει. Να σου πω κάτι. Γιατί εγώ δεν θα μπορούσα. Και ειδικά τότε με το εγώ δηλαδή μαζί σου να ήμουν κάθε μέρα στην τηλεόραση. Και τι έγινε. Και είχα τότε ένα παραγωγό και του. Ξέρεις, μιλάγαμε και μου λέει: Δεν σε θέλω μαϊντανό, μου λέει. Ναι. Ξέρεις, απ' τη μία δεν σε θέλω μαϊντανό. Απ' την άλλη, άμα δεν βγαίνει που είσαι, δεν είσαι πουθενά. Ναι, θέλει ένα μέτρο και θέλει να βγαίνει σε συγκεκριμένα πράγματα και να υπάρχει λόγος που βγαίνει. Ναι. Καταλαβες. Εγώ εντάξει, εγώ είμαι τον άλλον άκρο, δεν βγαίνω καθόλου, ξέρεις. Ούτε αυτό είναι κακό. Μπορεί να υπάρχει λόγος που συμβαίνει. Ξέρω, εγώ είχα πάντα οικογένεια, ας πούμε. Ξέρεις, το είχα δει αλλιώς. Μ' άρεσε, αγαπούσε αυτό που έκανα και με ενδιαφέρει η οικογένειά μου και. Δεν ξέρω, και τώρα που έχω και τα παιδιά μου, δεν θα έκανα πράγματα που κάνει κάποιος ελεύθερος. Και σε καλλιτέχνης τώρα, πού θα πάει εκεί, θα παραβρεθεί στο άλλο. Εγώ δεν ήμουν ποτέ έτσι, αλλά ούτε και ελεύθερος ήμουν έτσι. Γιατί έχω μεγαλώσει, στην Κρήτη και έχω μεγαλώσει δύσκολα. Έχω πουλήσει πατάτες, έχω στη λαχανογορά τα πάντα και όλα αυτά εμένα μου κάνουν. Στην ουσία πάντα ένιωθα πολύ πιο μεγάλος από την ηλικία μου και πάντα έκανα με πιο μεγάλους παρέα. Δηλαδή εγώ ήμουν 20 χρονών και έκανα με 40-45. Μεγάλη διαφορά, ξέρεις, πηγαίναμε μαζί, πίναμε καφέ, παίζαμε μπιλιάρδο, ξέρεις, όταν δεν δούλευα. Και θέλω να σου πω ότι έχω δει αλλιώς τα πράγματα. Γι' αυτό έτσι είμαι, λίγο συνδυασμός. Φαίνεσαι κιόλας ότι έχεις τα μυαλά μέσα στο κεφάλι σου, δεν πετάς, φαίνονται αυτά. Τώρα με τραγούδι τι γίνεται, έχουμε κάτι, ετοιμάζεις κάτι. Αυτό που ακούσαμε το «Λείπεις εσύ» είναι στίχη του μεγάλου Βασίλη Γιαννόπουλου που έχει γράψει αμέτρητες επιτυχίες με το συγχωρεμένο το Αντώνη Βαρδί. Γιάννης Φαρασέρης είναι η μουσική, Sonar Music κυκλοφορεί η εταιρεία και βγήκε 14 Ιανουαρίου και πάει πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι,
όχι ότι είναι δικό μου, γιατί έχω βγάλει κι άλλα και τόσο πολύ δεν μου αρέσει. Εσύ γράφεις κάτι? Γράφω τραγούδια, αλλά τα έχω στο σιρτάρι ακόμα, ξέρεις. Σιγά σιγά θα βγάλω και αυτό εγώ. Όλοι με το σιρτάρι, εντάξει. Όλοι τον εαυτό του τον υποτιμούν, ξέρεις. Εγώ φαντάζω την τηλεόραση δεν μπορώ να με δω. Να δω τον εαυτό μου ντρέπομαι, ακόμα και μόνος μου να είμαι. Δεν βάζω ποτέ. Και τι? Να έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι αυτός δεν ντρέπεται. Δεν μπορώ. Έχω πολλές ώρες. Όπως οι πιλότοι, έχω πολλές ώρες. Πολλές ώρες πεις. Εντάξει, ναι, εντάξει. Έχω πολλές ώρες στο γυαλί. Εντάξει, τι να κάνω. Ήμουν πολύ καλός παίκτης. Και αύριο μπορεί να με δείτε. Παίζω αύριο στο All Star Game. Στους βετεράνους στο All Star Game. Να τα διευκρινίζουμε. Στις 5 ώρα το απόγευμα στο Palette Sport. Veterans. American Veterans. Against. Rising young, stars, rising young, stars, rising stars. Παιδάκια. Παιδάκια, άτριχα. Yeah. Πώς τα βλέπεις τώρα αυτά, θα φας κάτι χαστούγια, κάτι καρφώματα στη μούρη αύριο. Δεν σε βλέπουνε, φίλοι. Κάτι σορτσάκια θα κατεβούνε, κάτι ακουμπάκια θα βάλουν. Παίζετε, τι θέλουν οι παππούλες εδώ και τέτοια. Έτσι μας είπαν και πέρυσι και φάγαν 30 στο κεφάλι. Κάτσε να βάλουμε τις μπρίζες εμείς τώρα, πάμε κάτι τηλέφωνο μετά. Ο παλιός είναι αλλιώς. Ακριβώς, θα τρέχουν τώρα αυτοί πάνω κάτι. Να τους κάνουμε γιο-γιο. Ακριβώς. Αυτοί θα τρέχουν, αλλά οι άλλοι έχουν ποιότητα. Ακριβώς. Εσύ όπως θα τραγουδήσεις τώρα με τον Μπάριο, δεν θα βλέπεις. Δεν βγαίνει, δε φίλε, η νότα. Μεγάλωσε. Εγώ θα συγγνώμη, αλλά θα κατουριθώ επάνω μου, παιδιά. Τι ωραία τα. Τι είπες τώρα, ρε. Τι θες. Θα βγουν τα νέα 8 και σε κουπανίσουν. Εγώ αν τραγουδήσω με τον Μπάριο, δεν θα βγει η φωνή μου καταρχήν. Θα ανοίξω κάτω το στόμα μου. Ακριβώς έτσι. Ντροπή. Βρίσκει κάτι παραδείγματα. Ρε. Τι παράδειγμα, το είναι μεγάλο, είναι φωνάρα που είναι μεγάλο. Τι παράδειγμα. Αυτό είπε και ο Βαλάντης και καλημέρα σας ο Βαλάντης. Ψάχνω να τον βρουν που είναι ο Βαλάντης. Μια φορά με τον Βαλάντη νομίζω κουφάθηκα σε μια εκδήλωση που είχα πάει. Πρέπει να βρει, ήταν όπως κατέβαινε το αεροπλάνο γρήγορα που κατεβαίνει καμιά φορά. Αυτό τώρα με τις μέλισσες που γίνεται. Τις μέλισσες. Ναι, τι. Αυτό το χαμό που γίνεται είναι τόσο καλό αυτό ο frontman. Ο Χρήστος. Ναι, είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός καλλιτέχνης. Πες και μουσικά όργανα, είναι μουσικός καταρχήν. Είναι μουσικός. Ναι, δεν είναι τυχαίος. Ποιος είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής? Κοίταξε, από πάντα, Πασχάλης Τερζής. Κλαίω. Ναι. Κλαίω. Κορυφαίος, από τους κορυφαίους. Πόσες φορές τον είδα μολακάκελο, δεν θυμάμαι τίποτα. Ήρθες για να φύγεις πάλι. Ακριβώς έτσι ήμουν. Έβγαζε άκρη. Ακριβώς. Πάμε στο διαλυματάκι, πήγε και στο διάλειμμα. Και επανερχόμαστε το Δημητέρη. Ναι, ναι. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχασε 85-66 στην Ευρωλίγα από τη Φενέρμπαχτσέ. Φενέρμπαχτσέ, η οποία είναι η ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Έχεις πάει ο Κωνσταντινούπολης. Φίλε, θεϊκή. Αλλά θέλω να πάω στην Τουρκία. Θεϊκή. Μην μπλέξει με κίνηση βέβαια. Οχ. Καλό το μοντέλο. GNGM. Μωρέ αρρώστια, πού είσαι. Επιτέλους. 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 Γυναίκα η οποία ακούει περισσότερα Μπινελί και για μένα όταν βγαίνουμε φωτογραφία μαζί. Απορώ το γιατί. Τα κολλητιλίγια είναι αυτά. Απορώ το γιατί, γιατί μιλάνε έτσι για μένα. Τέλος πάντων. Το ξεπερνάμε και αυτό. Μίλα μας για σένα λίγο. Εντάξει όλα. Εντάξει όλα. Πώς είναι η ζωή σου? Ναι. Σαν κολομέρια φαίνεται αυτό, όχι σαν καρδούλα πάντως, δεν ξέρεις. Έτσι μεταξύ μας. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι θα κάνεις εδώ, τι θα μου τον έχεις εκτός, τι. Εδώ δεν πρέπει να κάτσει λίγο. Θα ανέβει η Θεσσαλονίκη ο Γιώργος. Δηλαδή εντάξει, έλεος. Έλεος δηλαδή, έλεος. Έχουμε τόσα μαγαζιά άλλωστε. Έχουμε τόσα να δείξουμε. Χρωστά στη Θεσσαλονίκη. Κάτσε μην το λες αυτό γιατί έχουμε εκλογές από 25 υποψήφοι. Όχι για μένα λέω τόσα. Έχω τόσα να δείξω εγώ. Τι, αυτό το έχεις παρακολουθήσει το πόσοι υποψήφοι υπάρχουν σε οτιδήποτε. Τι εννοείς? Εγώ αποφάσισα στην πολιτική είτε στις δημοτικές είτε στις βουλευτικές που είναι τόσο πολλοί. Όλοι ένας στους τρεις Έλληνες κατεβαίνουν. Και όλοι μαζί δεν κάνουν ένα. Καλά ακριβώς αυτό. Εγώ έχω βρει ποιο θα στηρίξω. Αποφάσισα. Εσύ θα κατέβεις ή θα στηρίξεις? Θα στηρίξω. Θα δώσω τη γραμμή μου, φίλε στο κοινό. Θα μπορούσες να κατέβεις την πόλη σου πάντως. Εύκολα. Απλά... Το αφήνεις για αργότερα. Ακούτε τι νόμος υπάρχει. Πάω και θα πάω πρωτάθλημα 34 χρόνια. Εντάξει, άμα κερδίσουμε την Κυριακή το πήραμε. Okay. Εντάξει. Καλή επιτυχία. Απαγορεύεται, thank you, απαγορεύεται να κάνουμε εκπομπές ένα μήνα πριν τις εκλογές. Δηλαδή
Έφτασα εγώ 43, θα έχω πάρει πρωτάθλημα μετά από 4 χρόνια και δεν θα κάνω ένα μήνα διακοπές που έχω πάρει πρωτάθλημα. Τι λέτε, ρε. Δεν αυτός υπάρχει. Είναι ο λόγος. Είδες, σκέφτηκε όμως, ε. 100%. Μόλις σου είπανε, το ήξερες ή όχι. Ήξερα ότι υπάρχει ένα θέμα, ρε φίλε, αλλά εγώ πίστευα. Α, ένα μήνα πριν που σταματάνε τα πάντα, για να μην σε επηρεάζουν. Πίστευα ότι από τη στιγμή που δεν είναι το αντικείμενό μου το πολιτικό, ναι, θα μπορούσα να κάνω κανονικά τις εκπομπές και αν ασχολιόμουν με την. Πώς το λένε, με την υποψηφιότητά μου, τότε θα μπορούσε κάποιος να μου κάνει ένσταση. Καταλαβες. Ναι. Έτσι πίστευα εγώ και έτσι νομίζω ότι είναι και normal. Γιατί ρε φίλε, το αντικείμενο μου δεν έχει σχέση με την πολιτική. Έτσι. Άσε το, ας απολύτης μπορεί να είμαι πολιτικοποιημένος και να πιστεύω κάποια πράγματα, αυτό είναι άσχετο. Δεν χρησιμοποιώ την εκπομπή μου για πολιτικά tips, τέλος πάντων, να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Και πίστευα ότι μπορεί να υπάρχει ένα παράθυρο, ότι εγώ είμαι αθλητικός, παιδιά, δεν είμαι πολιτικός. Και αν δείτε ότι το χρησιμοποιώ αυτό το πράγμα προς όφελος της εκλογικής εκστρατείας, τότε μου κάνετε μια ένσταση και χάνω την έδρα, αν την έχω κερδίσει. Ορίστε, να υπάρχει. Θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έδρα κατευθείαν. Δεν το ρισκάρεις. Να σου πω, αν είναι για έδρα, μην το ρισκάρεις. Δεν νομίζω. Εντάξει, κοίτα να δεις τώρα, με αυτός που είναι στην πολιτική, αισθάνομαι ότι είμαι ο Αϊνστάιν μπροστά τους, εντάξει. Στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άντε, τελείωνε τότε. Στο κοινοβούλιο εννοώ. Βλέπεις, σώσε μας. Όχι, δεν θα σε σώσω, θα πάρω να μαζέψω εγώ 3 εκατομμύρια και σωθώ όλοι μαζί. Σταύρο, σέιβας. Θα κάνω 3 αλπαχτές κι εγώ, σαν το μεγάλο Πασόκ. Θα τον έχουμε από κοντά. Ναι, δεν βλέπεις. Γιαννούδη θα κατέβει πρώτος, δεν. Αυτός το έχει. Εγώ θα κατέβω στις επόμενες, τώρα δεν προλαβαίνω. Στην καρδίτσα θα κατέβει και δεν προλαβαίνω. Δεν μείνει τίποτα. Στις επόμενες εκλογές. Έχω κλείσει διακοπές από φέτος. Φέτος δεν προλαβαίνω, είμαι media man και δεν μπορώ. Είμαι διάρχης τώρα. Ανταγωνισμό, ρε. Τζιπ απλά από GLSGR. Show it πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Το θέμα που έχεις. Το βλέπω κιόλας. Μόνο πάω και έχεις, φίλε. Αντικειμενικός είσαι, αθλητής δεν είσαι. Τι να βάλω. Τι, δεν θα πρέπει να βάλεις κάτι άλλο. Βάλει και λίγο. Έβαλα. Έβαλα και Ολυμπιακό. Τα τρία που βλέπω τα μπροστινά είναι ΠΑΟΚ. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, ρε φίλε, τι θα βάλω. Πουλάει ο ΠΑΟΚ. Τι πουλάει ο ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Μεγάλο. Ξέρεις το μαζεύαμε το μπουζούκι όταν ήταν αθλητής. Πώς. Το μαζεύαμε το μπουζούκι όταν ήταν αθλητής. Και έβαζε 20 πόντους και έπαιρνε 10 rebound. Αυτός ήταν ο Γιάννης. Ο Γιάννης ο Γιαννούλης του ΠΑΟΚ. Δεν μας αγγίζει. Αρχηγός. Ο πιο μικρός αρχηγός όλων των εποχών. 22 χρόνια ήμουν αρχηγός στον ΠΑΟΚ. 23. Ναι. Ναι, πήγαινε ανάλογα με τα λίτρα ουίσκι που πίνεις. Πήγαινε με το πόσα κιλά είναι το ένα και πόσα κιλά είναι το άλλο. Έτσι πήγαινε. Ωραία, ωραία αυτό. Να καταλάβεις. Έτσι είναι αυτά. Ο κολλητός. Ολυμπιακός. Ο coach τι έχει να πει. Τι είπε για την άλλη. Αυτό που κάνουν οι λίθοι οι πασχετικοί για να καταλάβεις ότι βλάκες είναι. Όχι ο Γιάννης που είναι ο αδερφός μας, γενικά. Ναι, και μετά για τους ποσοριστές σου πω. Ναι, οι πασχετικοί. Δεν είναι ο προπονητής Ηλίας, ο Θεοδόρος είναι αυτός τώρα. Ναι, ναι. Ο coach Ηλίας. Σιγά ρε φίλε. Ενώ οι ποδοσφαιριστές όταν μιλάνε. Α, δεν ξέρω να μιλάνε. Πρώτον, δεκτό. Φοράνε 7 κομπουσκίνια. Δεκτό. Ναι. Κολλητό μαύρο μπλουζάκι. Α, είναι της μόδας. 2 κιλά ζελέ στο μαλλί. Αυτό δεν ξέρω. Φιλό, φιλό. Ναι, φιλό κατευθείαν. Η γραμμή στο πλάι. Ναι, ξερισμένα πάνω από τα αυτιά. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και η μπάλα σε δεύτερη μοίρα. Η φασμάτινο μαύρο παντελόνι. Και εσύ επειδή δεν είσαι και πιτσιρικάς, εντάξει, μικρός είσαι 32-33, πόσο χρόνο είσαι. 34, εντάξει. Φοράνε εκείνα τα πράντα, τα θυμάσαι, τα μάρωτα, τα παπούτσια που είχαν μια κόκκινη γραμμή από πίσω. Ναι, ναι, ναι. Όποιον βλέπεις, έτσι είναι ποδοσφαιριστές. Τραπέζι, παίζει μπάλα, που παίζει μπάλα. Και τσίχλα, τι τσίχλα. Παίζει μπάλα. Έχετε δηλαδή μια κόντρα η μπασκετική με τους ποδοσφαιριστές. Είναι κοντοί. Δεν τους βλέπουμε. Είναι κοντοί οι ποδοσφαιριστές. Έχουν πάρει τα μυαλά τους αέρα. Να, Βασίλη, αυτό που είπες, αυτό που είπες. Ο Ντελπιέρο, ρε. Είναι πιο πολύ του ΕΦΕ. Ο Ντελπιέρο δεν τους βλέπουμε, λέει, ο ποδοσφαιριστής. Μαζί μου είναι ο Βασίλης. Ναι, από τα Λίντελ. Μαλλιάς από τα Λίντελ. Δύο χρόνια εδώ πέρα κουρεύτηκε. Τα μακραίνει. Τα πράγματα είναι απλά, λοιπόν. Θα πρέπει να κόψω μια πίτα. Δεν έχω βάλει φρουλή. Αυτή νομίζω θα πάω λεφτά από φρουλή. Εσύ διοργανώνεις το event. Εγώ με τον αδερφό Βασιλόπουλο. Ναι. Δεν θα δω φρουλή. Κοπίτη πίτα έχετε. Κοπίτη πίτα. Άμα βρει κανείς φρουλή, τηλεφωνήστε με. Ελάτε με εκείνο που μου βρίσκει τα μέταλλα. Ελάτε. Ο Λίμπερ πότε θα κάνει κοπίτη πίτα. Δεν, ο Λίμπερ πάει κάτι σαν καλοκαίρι. Α, ναι. Beach party. Γλιτώνει. Beach party. Εντάξει, θα σας πω κάτι τώρα. Απορώ με αυτούς που πηγαίνουν κάθε μέρα σε μια κοπή της πίτας. Ξέρω άτομα που τους καλούν πάντα για κοπή της πίτας. Πολιτική. Και πολιτική και οτιδήποτε άλλο. Σοφάνε γι' αυτό. Ναι. Σοφάνε. Δημόσιες σχέσεις που λέγαμε πριν κτλ. Κτλ. Ακριβώς αυτό τώρα. Που δεν μπορώ εγώ. Αυτό που δεν μπορώ εγώ. Για μένα καλύτερα δημόσιες σχέσεις γίνονται το βράδυ αφού πιείς 5 ποτά και πάνω.
για τον Γιώργο. Τώρα είναι να βρει κάποιον άνθρωπο να συνεργαστεί, να ξέρει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, να μην είναι ούτε πολλά συνέχεια, ούτε να είναι άστο χαμηλά την μπάλα. Πρέπει να βρει τον άριστο. Το κοντρολάρο, να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να αυτό και όλοι δηλαδή χρειάζονται, άμα δεν ξέρουμε, να εμπιστευόμαστε διάφορους ανθρώπους που το κατέχουν. Η αλήθεια είναι ότι με ψιλοτραβάνε από την εταιρεία. Από εδώ, από εκεί, με τραβάνε. Εντάξει, θα έρθω. Τι σε τραβάνε, να σου πω κάτι. Και το τραγούδι που το ακούς, άμα δεν ξέρεις και ποιος είναι και ποιος το λέει. Ακριβώς, ναι. Εγώ είμαι ο χειρότερος σε αυτό το θέμα. 9 στα 10 τραγούδια που ακούω δεν ξέρω ποιος τα λέει. Εντάξει, γιατί ακούς άλλη μουσική, ρε φίλε. Ναι. Ακούς αυτά τα ξένα. Αμερικανίες ακούω, περισσότερο αμερικάνικο grunge, progressive. Grunge, άκου εδώ, grunge. Τι ακούς? What are you listening? Grunge. Βασικά ακούω όσοι πεθάναν από κάτι. Δηλαδή, Nirvana αυτοκτόνησε γιατί... Υπήρχε 7 γραμμές μαζεμένες. Σε εντριγκάρει αυτό, σε εντριγκάρει αυτό. Χολ, ναι. Τα είχε με την τρύπα. Έτσι λεγόταν την κόμενά του. Ωραία, ξέρω εγώ, άλλος ξέχασε να πάει να αλλάξει, είμαστε στην Ελβετία. Ο τρίτος έβαλε φυσιά. Ο Ζιός μπορεί τι έπαθε εκεί πίσω στο νοσοκομείο σήμερα. Δεν ξέρω. Απάντηση στο άλογο τελικά. 70 φεύγα χρονών ο Ζι. Ο Ζι άλλαξε τη μουσική, Γιάννη, που το λες ηρωνικά. Όχι, εγώ το γουστάρω χρόνια. Ο Ζι ήταν αυτός που δημιούργησε ουσιαστικά τους Black Sabbath. Τι ακούς, ξένη μουσική γύρω. Αυτό λέω. Ναι. Σας κοιτάω τώρα, δεν ξέρω από αυτά που λέτε εσείς καθόλου. Ξένη μουσική δεν... Ξέρεις τι ιδέες μπορείς να πάρεις όμως. Σίγουρα. Εδώ όμως δεν έχουμε μελετήσει ακόμα τη δικιά μας μουσική. Δηλαδή αυτά που έλεγες στα ρεμπέτικα και αυτά. Mm-hmm. Είναι πολύ χρόνο για να τα. Ρεμπέτικα είναι πολύ ροκ, φίλε. Το ξέρω. Είναι αληθινά. Mm-hmm. Πολύ. Δηλαδή εγώ πιστεύω το ρεμπέτικο, άμα αλλάξει λίγο τον τοίχο, βγαίνει ροκ κανονικά. Είναι αλήτικο, είναι ωραίο. Ναι. Και ήδη το έχουν δοκιμάσει πολύ αυτό. Ναι. Ωραίο είναι. Είναι, ρε φίλε, η μουσική της χώρας σου. Ακριβώς. Όπως και να είναι, δηλαδή ακόμα καμιά φορά ηρωνεύονται όλοι τα δημοτικά φίλε, έχουν μια ιστορία, δεν είναι... Τι λες εσύ. Εντάξει. Αντικά μέσα από επαρχία και αυτά, αμέσως από επαρχία. Και εγώ που δεν είμαι από επαρχία δεν μπορώ να ηρωνευτώ κάτι το οποίο είναι παραδοσιακό, ρε φίλε. Όχι, θέλω να πω ότι... Να ηρωνευτεί αυτός που είναι γεννημένος στην Αθήνα, που δεν έχει καν χωριό και ακούει από μικρός ξένα και τα λοιπά. Που παίζουν και σε μικρές πόλεις, σαν την Καρδίτσα, υπάρχουν όχι σταθμοί, πάρα πολλοί σταθμοί που παίζουν αποκλειστικά μόνο δημοτικά. Εννοείται. Και εγώ στην Κρήτη που μεγάλωσα, κριτικά. Μπορώ να κοροϊδέψω τα κριτικά εγώ. Όχι, και μην ακούω. Τα κριτικά και είναι πανκ. Μια χαρά είναι τα κριτικά. Ηρέμησε λίγο. Ναι, τα κριτικά είναι πανκ κανονικά. Η λίρα είναι, ο ήχος της είναι τέτοιος. Ας σου βάλω εγώ ένα κριτικό, ένα πανκ. Και θα πάθεις σοκ. Θα βάλεις πανκ και θα βάλεις γκρανς. Όχι, πανκ είναι άλλο. Συγγνώμη. Έχει γίνει. Λοιπόν, το Πετροπέρδικα, ένα κριτικό τραγούδι. Και το έχει πει ένας ξένος που είχε έρθει διακοπές στην Κρήτη και το έχει Πετροπέρδικα, αν το γκουγκλάρεις αργότερα, μεθαύριο, δεν ξέρω τι, θα ακούσεις πως το λέει. Με ηλεκτρικές κιθάρες και μιλάει και σπαστά ελληνικά. Αυτό που λες, το punk. Μα εννοείται. Όλες οι μουσικές έχουν μια βάση που μπορείς να πιάσεις από αυτήν, αδερφή, και να το φτιάξεις. Ακριβώς. Γιαννούλη, λοιπόν. Ήρθε η ώρα να πεις στους χορηγούς σου, σε πληρώνουν. Εμένα. Σηκώνεσαι, περπατάς και παίρνεις λεφτά, ρε φίλε. Ναι, από αυτούς είμαι. Σε είδος. Πάω, κάνω 2 μασάζ το μήνα και είμαστε οκ. Σπα πριβέ. Ιωάννη Κολέτη 24. Χαμάμ, σάουνα, τζακούζι. Παιδιά, σήμερα πήγα εκεί. Απίστευτο, Βέβαια. Και πολύ καλά παιδιά. Να, το είδες. Είδες. Χαιρετίσματα στο πριβέ σπα. Α, βεβαίως, τον κύριο Κώστα, την κυρία Ειρήνη. Πάμε να κόψω πίτα και θα πάρουμε μετά να με λιώσουν. Πάμε να κόψουμε και πίτα εκεί πέρα, ρε. 5.30, 5.80. Αυτό ήταν UpFab. Όσοι θυμούνται το UpFab, το club. Μπίλι, που να θυμάσαι το UpFab, εκεί πέρα πήγαινε στο θερμαϊκό, κάτι στην παραλία πήγαινε και δεν σε αφήνα να μπει μέσα. Πόρτα έτρωγε στο θερμαϊκό. Με τον μπιλιάρδο απάνω. Έχει πάει πόρτα. Δεν χωράει στο θερμαϊκό να περάσει. Εκεί πήγαιναν όλοι. 6 λεπτά εκεί, με τα κοντά τα παντελόνια, την άσπρη την κάλτσα, με τα Dr. Martens, όλοι εκεί πήγαιναν όλοι. Και με το φλάι τον Μπουφάν. Σου λέω, έχει κατάλοιπα το παιδί, ρε. Έχει κατάλοιπα. Και με το λαμέ που κάμισο. Λαμέ που κάμισο. Το άσχο. Όλοι γελάσαμε όσοι είπαμε λαμέ, όλοι το δοκιμάσανε. Όχι, εγώ δεν έχω βάλει ποτέ. Ποτέ. Εσύ τι να βάλεις. Δεν βάζω που κάμισο γιατί υπάρχει κίνδυνο. Α σκάσουν τα κουμπιά. Δολοφονία στο απέναντι. Λοιπόν, φτάνει. Αναδομό!
Έτσι, μπράβο, αγόρι μου. Άντε, αυτό ήθελα να δω. Give me five flat. Θα με περάσετε για τρελό. Ναι, 2-3-11-2-41-508, καλείτε. Η καλύτερη κατασκευαστική. Έχετε τρόγλι την καλή παλάτη. Χοντρό αυτό. Αλλά αλήθεια είναι. Αλήθεια. Σύνορα, Φίνικα με Καλαμαριά. Καλαμαριά, βασικά είναι η μοναδική περιοχή που τη λες όπως σε βολέψει. Δηλαδή, βρίσκεις μια λαϊκή γκόμενα που θέλει να αισθανθεί ότι είσαι κοντά. Ωραία. Ναι. Κοντά της και δεν θα αισθανθεί μειονεκτικά. Είναι Φίνικας. Φίνιξάνης. Πετυχαίνεις μια ψιλομύτα η οποία θεωρεί πολύ μπανάλ να ζει κάποιος στο Φίνικα. Καλαμαριά. Και λες Καλαμαριά και σου λένε, και σου λέει αυτή Αρετσού. Ε, από πάνω. Αρετσού, ναι, από πάνω. Αυτή είναι η αναδομό. Ακόμα και το δικό της γραφείο είναι Transformers. Το φτιάχνει όπως θέλει, στο σημείο που θέλει. Κατασκευαστική υψηλού επίπεδου. Μου έβαλα μια καινούργια πόρτα η οποία κλείνει μόνη της, φίλε. Δεν το ξαναδεί αυτό, σειρώμενη. Θα σας τη δείξω. Κλείνει μόνη της. Μόνη της. Κάνω ένα χρακ, ακουμπάω λίγο και παίρνει τα vibes. Καταλαβαίνει τι θέλω να πει, να αποκλείσει και κλείνει μόνη της. Αναδομό, αναδομό λοιπόν. Αναδομό παύλα.gr. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μάης, κοντά μας. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πόλη μας. Παιδιά. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είστε πολύ χυμάδο μέσα και θέλω να ξανάρθω σίγουρα. Εννοείται ότι ξανάρθεις. Περνάς και δεν ρωτάς και όλα. Θα έρθεις εδώ συμπάθησα πολύ. Και θα μας πάρεις να πάμε να ακούσουμε και που θα τραγουδάς. Okay. Καπάκι όμως. Δεσμεύομαι, δεσμεύομαι. Ένα, έχει πολλά μαγαζάκια, κλαμπάκια εδώ πέρα, είναι της μόδας. Θα πάμε στο Λευκό τον Πύργο εκεί να σου τραγουδήσω καπέλα εκεί. Δεν είναι... Και εκεί καλά. Με την κιθάρα. Καλά είναι. Να μ' αφηγείτε πολύ ζέστη. Τέλεια. Ποιος θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή, αφού μας καίει τώρα. 3-1. Δεν πήρε σκόρ, ρε Γιάννη, μου κατεβαίνει. 3-1. Πάμε, να είστε καλά. Πιερίνια το πρώτο. Μην κόφτονα.